Να μήλο μου κόκκινο. Να διορθώσουμε τα των τίτλων. Ναι. Εγώ είμαι συντονιστής στο τμήμα οικονομικής πολιτικής. Συντονιστής, δεν είμαι. Υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική και την πολιτική γραμματεία είναι ο σύντροφος ο Πέτρος ο Καρκανδής. Ναι. Για τώρα να κάνω ένα ερώτημα πρώτο, εγώ να μπούμε στο κλίμα. Όσες θέλετε. Για τι ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές κάφησε 2-2,5 ώρες και τα έλεγε με τον Τζακαλώτο πριν έρθει να σας τα πει εσάς. Τι ήταν αυτό δηλαδή που έπρεπε να διευθετήσουν ούτως ώστε χρειάστηκε 2,5 ώρες. Δεν τα ξέρανε. Δεν έχουν κάνει τις συμφωνίες οι ίδιοι, δεν έχουν μπει στο παιχνίδι και γίνεται αυτή η διαδικασία. Τι τους μάρανε τώρα 2,5 ώρες να κάθονται να ζητάνε πριν έρθουν να σας δουν εσάς. Καταρχάς δεν ήταν 2,5 ώρες. Ήταν 2 και 4, εντάξει. Θα έπρεπε, όχι, όχι. Καλά, τώρα ξέρουμε. Πολύ σωστά πριν από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας έπρεπε να υπάρχει αυτή η σύσκεψη ώστε να υπάρχει ενημέρωση και για τις τελευταίες εξελίξεις. Και πολύ σωστά έγινε αυτή η σύσκεψη. Αλλά επειδή υπάρχει γενικώς ένα κλίμα ότι εδώ στην Κουμουνδούρου είμαστε μέσα στην απογοήτευση, στην Κατήφια και στην Πίκρα, εγώ σας λέω επειδή είμαι το πρωί μέχρι το βράδυ στην Κουμουνδούρου, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα. Έγινε πολύ σωστά χτες μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και πρέπει να υπάρχουν συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Συζητηθήκαν τα θέματα, βγήκε μια πολύ ουσιαστική ανακοίνωση και αυτό το κλίμα που υπάρχει γενικώς ότι είμαστε εδώ κατηφείς και απογοητευμένοι κτλ. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Καλά, τώρα εντάξει, τώρα μας λένε ψέματα αυτοί που μας τα λένε δηλαδή. Εγώ σας λέω. Είναι ψεύτες, ας πούμε, όταν σου λέει ο άλλος ότι εγώ απογοητεύτηκα, πάω να συμφωνήσω με τον Σόιμπλε και τι θα βγω να λέω μετά. Εγώ σας λέω τώρα αυτά, το τι εντάξει. Κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου. Θέλω να κάνω μια ωραία συζήτηση με επιχειρήματα και να μην λέμε. Πράγματα μόνο και μόνο για την επικοινωνία της υπόθεσης. Δεν είναι σωστό. Αν θεωρείτε ότι εγώ τα λέω αυτά. Όχι τα εσείς, πράγματα, δεν λέω για εσάς. Το καταλαβαίνω ότι υπονοούμε. Εγώ δεν θα το ανταποδώσω. Αλλά λέω το εξής. Ναι. Το ότι το κλίμα που υπάρχει δεν είναι αυτό. Είναι ένα ποιο κλίμα, είναι, ότι είστε χαρούμενοι που θα συμφωνήσετε με το Σόιμπλε, αυτό μου λέτε. Είναι ένα κλίμα προβληματισμού σίγουρα. Είναι ένα κλίμα αγωνίας ως προς τις εξελίξεις. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που διαχειρίζεται η χώρα, αυτό που διαχειρίζεται η κυβέρνηση δεν είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σχέση με όλη τη χώρα. Ναι, και οι άλλοι, όταν ήταν η κυβέρνηση ο Σαμαράς, το Βενιζέλο, αυτό σας λέγανε. Ότι αυτό που διαχειριζόμαστε τώρα έχει σχέση με τη χώρα, δεν έχει σχέση με τα κόμματα. Να απαντήσω όμως την ερώτηση. Να απαντήσω τι θέλετε. Λοιπόν, το κλίμα, το κλίμα είναι σίγουρα ένα κλίμα προβληματισμού. Μάλιστα. Παίρνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα, αλλά με δημοκρατική ευαισθησία έγινε μια συνεδρίαση οργάνων και είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα αυτό το δημοκρατική ευαισθησία δεν μου λέει εμένα τίποτα. Είναι πολύ θετικό ότι επιβεβαιώθηκε στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας χτες. Ποιο πράγμα? Το πώς προχωράει αυτή η κυβέρνηση στα θέματα της ρύθμισης του χρέους. Η ρύθμιση του χρέους. Ποια ρύθμιση του χρέους, κύριε Αλεξιάδη μου? Δεν θέλετε να απαντήσω. Κάντε μια ερώτηση και στην απάντηση συνεχώς κάντε νέες ερωτήσεις. Μα τι να κάνω, αφού μου λέτε ρύθμιση του χρέους. Η ρύθμιση του χρέους είναι σαφέστατη απέτηση της θεσινής απόφασης της πολιτικής γραμματείας. Άρα αυτό να μην αρέσει κάποιο. Όχι, μακάρι να γίνει, εμείς το θέλουμε, το έχουμε πει. Είναι θετικό το ότι εσείς το θέλετε. Βεβαίως το έχουμε πει, 10 φορές. Υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης ορισμένα και υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις που δυστυχώς δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς, εγώ με τον Γιώργο, έχουμε ξεκαθαρίσει. Όχι. Έχουμε ξεκαθαρίσει. Κύριε Αλεξιάδη, εξαρτάται από τα μέσα το αν η πρόταση αυτή θα γίνει αποδεκτή. Τι εννοείται τα μέσα? Εξαρτάται από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εάν προχωρήσει η ρύθμιση του χρέους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα δίνει μία μάχη στο εξωτερικό και σε αυτή τη μάχη έχουμε συμμάχους μέσα μαζικής ενημέρωσης, μερίδα μέσω μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης που δεν ήταν φιλικά διακείμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται, κύριε Αλεξιάδη μου, επειδή είστε έξυπνος άνθρωπος και χρόνια στην πιάτσα. Θέλετε να απαντήσω? Ναι, λοιπόν, δεν μου απαντάτε το ερώτημα, τι να κάνουμε τώρα? Είναι σημαντικό στην Ελλάδα να υπάρχουν να υπάρχει ένα μέτωπο που να στηρίζει αυτή την εθνική προσπάθεια. Κύριε Αλεξιάδη μου, εξαρτάται το τι θα γίνει, να το επαναδιατυπώσω εγώ το ερώτημα, έχω υπομονή. Να το επαναδιατυπώσω λοιπόν. Εξαρτάται από το τι λέει ο Χ σχολιαστής ή το τι γράφει ο Δίνα αρθρογράφος. Το τι θα γίνει με το χρέος και την ρύθμισή του, εξαρτάται. Το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη συμβάλλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν
επιβεβαιωθήκανε ορισμένα από αυτά σε ποιο πράγμα, κύριε Λεξιάδη, που θέλαν να προωθήσουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ποιο ήταν, το δικό σας διακύβευμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Ήταν το χρέος να βρεθεί λύση για αυτό το ζήτημα και να κλείσει αξιολόγηση. Σε ό,τι αφορά το χρέος δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτό. Και επιβεβαιώνω ότι χτες... Το λένε όλοι, δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ξένοι αυτό, δεν το λέμε εμείς εδώ. Να σας απαντήσω λοιπόν. Απαντήστε μου. Η πολιτική γραμματεία χτες επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα να δρομολογήσουν όλοι τις αναγκαίες αποφάσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Μάλιστα. Διαβάζω το κείμενο. Εσείς ποιοι είναι όλοι δηλαδή, ποιοι είναι όλοι? Εσείς θέλετε να μου πείτε ότι αποφάσισε κάτι άλλο η πολιτική γραμματεία? Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική γραμματεία. Εγώ μιλάω σε σχέση με την Ευρώπη. Το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα... Να τελειώσω, λοιπόν, Γιώργο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς... Δεν μιλάω για την πολιτική γραμματεία. Μιλάω για το Σόιμπλε και τους υπόλοιπους που αυτοί αποφασίζουν. Εσείς δεν αποφασίζετε στην πολιτική γραμματεία θα γίνει με το χρέος. Πάμε τώρα να δούμε το τι πρόκειται να γίνει. Ναι. Το τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται. Πρόβλεψη και εκτίμηση κάνετε και εσείς και εγώ. Όχι, εγώ σας λέω τις δηλώσεις που λένε. Δεν πρόκειται να συζητήσω το χρέος τώρα. Αυτό λένε. Αυτό είναι αυτό που λένε από την άλλη πλευρά και αυτό είναι αυτό που λέμε εμείς από τη δική μας πλευρά. Συνεπώς, όταν είμαστε σε μια διαπραγμάτευση, δεν ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση με το τι θα κάνουμε εάν οδηγηθεί η διαπραγμάτευση σε αποτυχία. Ξεκινάμε με το τι θα κάνουμε αν οδηγηθεί σε επιτυχία. Ένα λεπτό. Κατά συνέπεια, εσείς έχετε πάρει μια απόφαση, την οποία την ξέρουμε, την είπαμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μέτρα αν δεν διευθετηθεί το χρέος και οι άλλοι λένε χρέος γιοκ. Άρα, εάν μείνουμε σε αυτά μεθαύριο, σημαίνει ρήξη? Μπορείτε ευθέως να μου απαντήσετε? Όχι, δεν θα σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι, διότι θα είναι λάθος πολιτική απάντηση. Αυτό που σας απαντώ είναι ότι είναι συγκεκριμένη η δική μας θέση. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και σας λέω λοιπόν, εάν δεν συμφωνήσουμε τη δική σας θέση έξω, τι θα κάνουμε? Αυτό λέμε τώρα. Το απαντάει η παράγραφος 5 της απόφασης πολιτικής γραμματείας. Δεν θα εφαρμόσετε τα μέτρα δηλαδή. Δεν θα εφαρμόσει τα μέτρα, εάν δεν υπάρχει, είναι σαφέστατο. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να παραπληροφορήσω αυτό, κανέναν. Ωραία, όχι, πολύ ωραία. Όχι, όχι, αλλήμον, πολύ θετικό είναι αυτό ότι δεν θα εφαρμόσετε τα μέτρα. Το επόμενο βήμα μπορείτε να μας το πείτε. Δηλαδή η χώρα μένει σε αυτό, δεν εφαρμόζει τα μέτρα. Μάλιστα, αυτό έχει μηδενικό κόστος δημοσιονομικό. Με τα υπόλοιπα τι γίνεται? Κοιτάξτε, είναι σαφέστατο το τι λέμε εμείς και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είναι λάθος στο ενδιάμεσο μιας διαπραγμάτευσης να βγει μια κυβέρνηση και να πει τι θα κάνει αν δεν πάει καλά αυτή η διαπραγμάτευση. Δεν είναι εθνικά υπεύθυνη στάση. Δεν υπάρχει αυτή διαπραγμάτευση τώρα. Έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση, αυτή είναι κύριε Πουλή. Τη σέβομαι την πολιτική σας άποψη. Μα δεν είναι πολιτική άποψη αυτό. Μπερδεύεστε. Ρεπορτάζ είναι αυτό, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Συγγνώμη, πολιτική άποψη είναι. Όχι, κύριε, δεν είναι πολιτική άποψη. Με συγχωρείτε. Να τελειώσω τη φράση. Όχι, περιμένω να τελειώσω κι εγώ, γιατί αυτό που λέτε είναι ενοχλητικό. Δεν είναι πολιτική άποψη. Λένε οι έξω ότι εμείς αυτό έχουμε να σας δώσουμε. Το είπατε και... αυτό, το άκουσα κύριε Χατζή, το άκουσα. Τότε τι δηλαδή, ποια διαπραγμάτευση? Εμένα με φωνάξατε για να πω τη δική μου την άποψη. Τη δική σας αυτό την ζητάω εγώ να μου πείτε, τη δική σας την άποψη. Εμείς και δεν μου τη λέτε. Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε το τι κάνουμε με το θέμα του χρέους και επιβεβαιώθηκε χτες σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι είναι λάθος συνεχώς να προβάλλουμε μια κατάσταση προβληματική και μια κατάσταση απεσιόδοξη όταν υπάρχουν και πολύ καλά νέα στην πολιτική τα οποία δεν προβάλλονται. Ποια είναι τα καλά νέα? Να σας πω ένα παράδειγμα. Ποια το είναι οποίο τα καλά δεν νέα θα το ακούσουμε σε πολλά μέσα μαζική σήμερα. Να έχει την είδηση ο Sky αποκλειστικότητα. Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χτες για 10 περιοχές της Ελλάδος έχουμε παραχωρήσεις μεγάλων ακινήτων στους δήμους και στις περιφέρειες που λύνουν προβλήματα των πολιτών. Θα το πούμε αυτό, θα πούμε ότι στη Ρόδο δοθήκαν 26 στρέμματα της ζωδιακής έπαυλης και σε άλλους δήμους, σε 10 περιοχές, λυθήκαν προβλήματα των δήμων. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό που μου λέτε τώρα. Δεν ακούγονται. Μα είναι πολύ θετικό αυτό που μου λέτε, δεν το αφισβητώ εγώ. Εάν μου δώσετε χρόνο, θα πω και τους άλλες περιοχές. Μισό λεπτό όμως να ξεκινήσω και πολλές άλλες περιοχές. Συγγνώμη, έχει μισό λεπτό. Έχει εδώ πέρα, έχουμε μπροστά μας μια διαπραγμάτευση. Η άποψη που κυριαρχεί και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι τελικά θα πάτε σε ένα συμβιβασμό με την πρόταση Σόιμπλε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σας το εξήγησα αυτό και το απάντησα. Εσείς επιμένετε στο ερώτημα ότι εμείς δεν θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε πει με σαφήνεια το τι θέλουμε για το ελληνικό χρέος. Μάλιστα. Το είπε χτες η πολιτική γραμματεία. Το κλείσαμε αυτό. Όλους μας. Πάει άρα, αυτό. Γιατί να επιμένουμε? Δέχεστε αυτό την επομένη της
συμφωνίας να βγείτε εδώ, να έρθείτε εδώ στο στούντιο να το συζητήσουμε. Με θεωρείτε, κύριε Χατζή και κύριε Παπαχρήστο, ότι είμαι από αυτούς που κρύβομαι. Εγώ την πολιτική. Όχι, δέχεστε, λέω, να έρθετε αφού τελειώσει αυτή η ιστορία να το συζητήσουμε. Αυτό λέω. Την έχω πληρώσει και ξέρω ότι μου κάνει. Δεν πειράζει. Ωραία. Σας περιμένω λοιπόν την επομένη, αφού γίνει συμφωνία. Μακάρι να δικαιωθείτε και να λυθεί το θέμα του χρέους και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Βέβαια, τα μέτρα, κύριε Υπουργέ, που λέτε δεν θα τα εφαρμόσουμε, δεν θα τα εφαρμόσει αυτή η παρούσα κυβέρνηση, θα τα εφαρμόσει η επόμενη. Όποια και αν είναι. Εάν γίνουν εκλογές μέχρι τότε, όχι, αλλά εκλογές. Γίνουν, δεν γίνουν, θα γίνουν το 18. Τα μέτρα γίνουν, αν δεν γίνουν. Από 1η-1η 19. Ναι. Αν γίνουν εκλογές μέχρι τότε. Δεν θα γίνουν. Και μια και θα. Μα πώς θα γίνουν οι εκλογές. Πώς θα κάτσετε μέχρι το 25 χωρίς εκλογές. Η περίοδος της Βουλής είναι συγκεκριμένη. Το Σεπτέμβριο του 19 έχουμε εκλογές. Αλλά όταν θα βγει κάποιος άλλος από τη Νέα Δημοκρατία, καλό είναι να σας πει αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μια συγκεκριμένη άποψη να του πείτε ότι δεν θα εφαρμόσουν τα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία που διεκδικεί την εξουσία. Τα ρωτάω αυτά, μήνω και εγώ και ο Γιώργος κάθε μέρα. Εσείς δεν ακούτε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε τα μέτρα, όπως δεν ψήφισε χτες δυστυχώς λοιπόν, την παραχώρηση. Για να πάμε στην κυβέρνηση πάλι. Αλλά δεν μας λέει τι θα κάνει. Για εμείς να κάνουμε. Όμως, επειδή θα είμαστε κυβέρνηση, θα τα εφαρμόσουμε. Πολύ ωραία. Και αν η επόμενη κυβέρνηση που θα βγει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για ακούστε ένα τελευταίο ερώτημα. Κρίσιμο. Θα τα καταργήσει. Ένα κρίσιμο τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι η στρατηγική που έχετε για το χρέος, ποιο είναι το πλάνο το οποίο θα βάλετε πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, όπως λέτε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα, ποια είναι η πρότασή σας, η πρόταση που θα κάνετε στους έξω για το χρέος. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει ένα τέλος της εποχής αυτής που ζούμε και είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όχι οικονομοτεχνικά μιλάω, αυτό, δεν μιλάω αυτό γενικά. Αυτό θα γίνει με το να μπορέσει η χώρα να πατήσει στα πόδια της και να βγει στις αγορές. Για να βγει στις αγορές χρειάζεται και να έρθουν επενδυτές, χρειάζεται μια αξιόπιστη λύση για το χρέος. Δεν μπορούμε να βγούμε. Ποια είναι αγορές. Αυτή που προτείνεται, αυτή την αξιόπιστη λύση, τον ακούσω εγώ. Δεν θα είναι σωστό αυτή τη στιγμή στην ενδιάμεση διαπραγμάτευση να βγούμε εμείς και ωραία. Να πούμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να είμαι υπεύθυνος απέναντι. Εντάξει, σύμφωνοι. Εγώ έχω ήδη γράψει το ραντεβού. Θα μιλήσετε με τον Δημήτρη τον Γιαννίρη να είστε εδώ μαζί μας την επόμενη. Πολύ ευχαρίστω, αλλά μάλλη επιλογή τραγουδιών, όχι μόνο η πυρότικα. Μακεδονία, έχουμε εδώ. Για ορίστε. Για μισό λεπτό. Μην κλείσετε.